εστιατόριο γύρω στα 100-120 μέτρα από το σημείο που λέγεται ότι εξεράγει. Στην αρχή είπαν αυτοσχέδιο μηχανισμό, τελικά μετά είπαν ότι ήταν μια αυτοσχέδια καταστήματα πυροτεχνήματα. Ναι. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να φοβηθεί τρομοκρατική ενέργεια και αρχίσαν όλοι και τρέχανε προς όλες τις κατευθύνσεις. Ναι. Φωτοπατηθήκανε, χτυπήσανε, σπάσανε τις αμαρίες. Άλλοι προσπαθούσαν να διασυγκολογήσουν όπως ήταν που γράφτηκε κιόλας και υπήρχε παντού αστυνομία. Ναι. Φτάνοντας τον κόσμο σε ένα σταθμό του μετρό, πέσαν όλοι με χώρα πάνω από τους να φύγουν. Με αποτέλεσμα μια μπαριέρα προς την τεχνική που ήταν εκεί πέρα να υποχωρήσει και να πέφτει κόσμος στο κενό. Από ένα ύψος, από μια σκάλα, ας πούμε, να πέφτουν από κάτω στο κενό. Υπήρχε κόσμος που, δηλαδή εμείς είδαμε σκηνές και μας περιγράψανε και ασθενείς που περιθάλψαμε, να τραβάνε κόσμο ας πούμε που είναι σχεδόν στο κενό για να τους ξαναφέρουν πάνω από εκεί πέρα. Νομίζω εκεί πέρα στους σταθμούς του μετρό τραυματίζει πιο πολύς κόσμος και τα πιο σοβαρά ας πούμε περιστατικά. Γενικά γυρνώντας το βράδυ πίσω είδαμε πολλές αιστείες μέσα στην πόλη που ήταν μαζεμένα ασθενοφόρα, πολλά μικρά hotspots παροχής πρώτων βοηθειών. Και το πρωί είδαμε τελικά, γιατί δεν είχαμε εικόνα για τόσους πολλούς τραυματίες. Εμείς νομίζαμε γύρω στους 100-200 το πρωί, είδαμε ότι ήταν 1.600. Τώρα και παντού αστυνομία, δηλαδή σε όλη την πόλη. Εγώ είμαι γιατρός που εργάζομαι στην Ελβετία και μαζί με κάποιους συναδέλφους λόγω Αγίου Πνεύματος ήρθαμε εδώ στην πόλη για εκδρομή. Και λόγω του τελικού, αλλά επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο, αποφασίσαμε να μην πάμε να το δούμε όλο τον κόσμο στην πλατεία. Και είχαμε για αναψυχή.